Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι συζητάμε τώρα ένα ιδιαιτέρως κέριο ζήτημα. Μπορούμε να πούμε και να χαθούμε, αν θέλετε, στις λεπτομέρειες των επιμέρους θεμάτων, αλλά μεγάλης σημασίας είναι τι έχει προτεραιότητα. Το μόνο εύκολο είναι να κάνουμε μια μακριά λίστα που να λέμε πρέπει όλα αυτά να γίνουν. Δυστυχώς, η ζωή απαιτεί προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Πρώτον, προτεραιοποίηση για τη δημόσια υγεία και κρίση. Να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για μία πρώτον μακροχρόνια κρίση οικονομική και δεύτερον για μία διπλή κρίση. Πάνω στην οικονομική κρίση έρχεται η προσφυγική κρίση. Λοιπόν, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που φέρνουν οι καιροί χωρίς να έχουν λυθεί προβλήματα των προηγούμενων καιρών. Και έτσι ερχόμαστε στο πρώτο σημείο που θέλω να θέσω. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας στη χώρα μας είναι πρόβλημα θεσμικό. Πρόβλημα λειτουργίας των θεσμών. Νομίζω υπενήχθηκε και ο Γενικός Γραμματέας που μας έθεσε το πανόραμα και πάνω σε αυτό μπορούμε πολύ καλά να συζητήσουμε των ζητημάτων. Και να σας πω μερικά παραδείγματα για να μην λέμε μεγάλα λόγια. Παράδειγμα 1. Μηχανισμοί προμήθειας και διανομής εμβολίων και διενέργειας εμβολίων από το δημόσιο σύστημα υγείας. Την τελευταία 15ετία, ίσως και παραπάνω, λίγο-λίγο είμαστε μάρτυρες της συρρήκνωσης των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχουν εμβολιασμούς. Καταργήθηκε το ΠΙΚΠΑ, σας θυμίζω, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Συρρυκνώθηκαν οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί προμήθειας εμβολίων. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που δεν διαπραγματεύονται άμεσα με τις εταιρείες τις τιμές των εμβολίων, διότι δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Κάτι τέτοια εννοώ λέγοντας τα μεγάλα προβλήματα δημόσιας υγείας στη χώρα είναι θεσμικά. Και βρισκόμαστε τώρα να το πληρώνουμε. Γιατί πρέπει και λόγω της οικονομικής κρίσης το δημόσιο σύστημα υγείας να αναλάβει και τη διενέργεια και την προμήθεια και τη διανομή. Μεγάλο θέμα η διανομή των εμβολίων, καθόλου εύκολο τεχνικά. Και λόγω της προσφυγικής κρίσης. Ως εκ τούτου οφείλουμε να λύσουμε προβλήματα που είναι προβλήματα του περασμένου χρονικού διαστήματος που ορισμένα από αυτά οξύνθηκαν, μπορώ να πω, όπως αυτό που ανέφερα. Δεύτερο παράδειγμα, περιφερικές δομές δημόσιας υγείας. Ξέρουμε όλοι που ζούμε στον χώρο της δημόσιας υγείας ότι με την εφαρμογή του νόμου τοπικής αυτοδιοίκησης περί Καλλικράτη η δημόσια υγεία έσπασε. Υπήρχαν οι νομαρχίες σε νομαρχιακό επίπεδο, οι δομές δημόσιας υγείας, τώρα άλλα μέρος πήγε στις περιφέρειες, μέρος έμεινε στις νυν αποκαλούμενες περιφερειακές ενότητες. Ουσιαστικά αδυνάτησαν οι δομές δημόσιας υγείας. Προσωπικά θεωρώ ένα από τα κύρια προβλήματα του σήμερα να έχουμε ισχυρές δομές δημόσιας υγείας στην περιφέρεια. Εννοώ εκτός του κέντρου, δεν εννοώ αναγκαστικά σε επίπεδο περιφερειών. Προσωπικά είμαι υπέρ του να υπάρχουν ισχυρές υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε επίπεδο περιφέρειας. Νομίζω ότι χρειάζονται θεσμικού χαρακτήρα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, να ληφθούν αποφάσεις ξεκάθαρες του ποιος κάνει τι, τι γίνεται στο επίπεδο της περιφέρειας, τι στο επίπεδο του νομού, περιφερειακής ενότητας νυν. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσε η περιβαλλοντική υγεία να είναι στο επίπεδο της περιφέρειας, δεν θέλω να πω στις λεπτομέρειες, όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για εφαρμογή κανενός σχεδίου δημόσιας υγείας χωρίς τα χέρια και τα μπράτσα της όλης. Και όχι μόνο τα χέρια και τα μπράτσα, αλλά και τον τοπικό εγκέφαλο. Καλούνται οι περιφερειακές υπηρεσίες, ομάδες, δομές δημόσιας υγείας να έχουν πρωτοβουλιακό ρόλο, να μελετούν και να έχουν σαφή εικόνα της κατάστασης υγείας τους πληθυσμούς και να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν και να αξιολογούν με το σύγχρονο τρόπο της δημόσιας υγείας την κατάσταση και την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Δεν θέλουμε να έχουμε μόνο ανθρώπους που πάνε και κάνουν ελέγχους. Πολύ σημαντικό και αυτό. Καμία αντίρρηση. Και αυτό επίσης μπορεί να εξυγχρονιστεί. Αλλά δεν περιορίζεται εκεί πέρα. Δεν είναι αυτό και μόνο αυτό η δημόσια υγεία. Παράδειγμα τρίτο. Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας.
ο κατεξοχήν θεσμοθετημένος φορέας για να θέτει προτεραιότητες, ακριβώς το θέμα που συζητάμε. Θεσμοθετημένος στα χαρτιά, αποκοιμισμένος στην πραγματικότητα. Δεν έχει λειτουργήσει όσο γνωρίζω τα τελευταία πόσα χρόνια, 10, από πότε έχει θεσμοθετηθεί, από το 5 μου φαίνεται, μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν από τη μια μέρα στην άλλη. Η δυνατότητα ενός Εθνικού Συμβουλίου Υγείας, που είναι εξαιρετικά σημαντικός θεσμός, να έχει τα τεκμηριωμένα στοιχεία, να έχει τις κοινωνικές ευαισθησίες και όλα αυτά να συγκλίνουν, να συντίθενται και να, από αυτά να απορρέουν προτεραιότητες, δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα που το θέλουμε περισσότερο από ποτέ, λόγω της οικονομικής κρίσης, διότι οι πόροι είναι πιο περιορισμένοι, άρα πρέπει καλύτερα να σκεφτόμαστε πού πάνε τα λεφτά, τώρα δεν το έχουμε. Πρέπει και αυτό να γίνει. Και αυτό είναι το περίεργο των πραγμάτων, κατ' εμέ. Δεν μας φτάνουν οι προτεραιότητες που στήθενται από τα ζητήματα υγείας. Έχουμε να επιλύσουμε, και προσωπικά πιστεύω δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να μπούμε και σε αυτό, να επιλύσουμε τα θεσμικά ζητήματα που έχουν κληρονομηθεί πολλά χρόνια τώρα. Τρίτο, τέταρτο παράδειγμα, και να τελειώσω με αυτά τα παραδείγματα, διότι μπορούμε να μιλάμε όλο το συνέδριο για τριήμερο και βάλε. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το ξέρουμε. Είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά σημαντικό που τίθεται σχέδιο αναμόρφωσής της και λειτουργίας της και ύπαρξής της με το σύγχρονο τρόπο. Θα δημιουργήσει πολύ σημαντικό πλαίσιο και εργαλείο και για την εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Άρα, αυτό που θέλω κυρίως να πω είναι ότι έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα λειτουργίας θεσμών. Δεύτερο ζήτημα. Το είπανε και ο Γενικός Γραμματέας και ο προηγούμενος ομιλητής και ο κύριος Βατόπουλος και οι πάντες είναι στα στόματα όλων μας. Ανθρώπινο δυναμικό. Δεν γίνονται όλα αυτά χωρίς πρώτον επαρκές. Ξέρουμε όλοι την ένδυα, την ιστορική ένδυα στο χώρο της δημόσιας υγείας που έχει έρθει από δεκαετίες. Το σύστημα υγείας στη χώρα μας είναι κατεξοχήν ιατρό, νοσοκομείο, κεντρικό. Παντού είναι, θα πείτε. Ναι. Ωστόσο, στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι ακραίο. Μας λείπουνε, έχουμε... Χίλια συγγνώμη. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό γιατρών ανά κάτοικο και έχουμε το μικρότερο αριθμό από αυτών που να στρέφεται προς τη δημόσια υγεία. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Χρειάζονται μείζονες πρωτοβουλίες ώστε να αρθεί αυτό. Θυμίζω, είμαι σίγουρος το γνωρίζουν όλοι οι παριστάμενοι, την περιπέτεια της ειδικότητας της δημόσιας υγείας, της ιατρικής ειδικότητας δημόσιας υγείας. Θεσμοθετημένη αρχικά ως ειδικότητα κοινωνικής ιατρικής από τα τέλη της δεκαετίας του 80, δεν θυμάμαι ακριβώς το έτος, 87-88, κάπου εκεί. Ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί η δυνατότητα, δεν έχει προκηρυχθεί θέση για να πάρει κανένας την ειδικότητα, να εκπαιδευτεί μάλλον στην ειδικότητα, να γίνει ειδικευόμενος σε αυτή την ειδικότητα και να αποκτήσει. Όσοι την έχουμε μέσω μεταβατικών διατάξεων. Με σπουδές αλλού, με τούτο και με εκείνο, όχι όμως με τον κανονικό δρόμο του να είμαι ειδικευόμενος στην ειδικότητα της δημόσιας υγείας. Πόσα χρόνια, 25 και. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό ξανά έρχομαι στο σημείο, στη θέση, ότι ουσιαστικότατα ζητήματα δημόσιας υγείας είναι θεσμικού χαρακτήρα. Και δυστυχώς, και αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί, μαζί με όλα τα άλλα που έχουμε, πρέπει να λύσουμε και αυτά. Επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Όμως, παρά τα αυτά. Επόμενο σημείο. Συνεργασία φορέων. Πολύ ωραία είπε ο Γενικός Γραμματέας στο One Health. Είμαι πολύ φανατικός οπαδός των διεπιστημονικών συνεργασιών, των συνεργασιών φορέων κτλ. Μισή λέξη μόνο λέω εδώ πέρα. Νομίζω στο όλο πανόραμα του One Health πρέπει να προστεθεί και το Υπουργείο Παιδείας και η εκπαίδευση γενικότερα. Νομίζω ότι είναι μείζον παράγοντας διαμόρφωσης αντιλήψεων, και θα έρθουμε και σε αυτό για το θέμα της υγείας, και οι αντιλήψεις σχετίζονται και με το τι απαιτεί και ζητάει ο κόσμος. Ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία
και οφείλουμε να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Σήμερα ο κόσμος ζητάει γιατρό σε κάθε χωριό, κάτω από κάθε πέτρα να υπάρχει γιατρός, το οποίο δεν είναι το καλύτερο για να ευνοηθεί η υγεία του. Πρέπει να οργανωθεί το σύστημα, να υπάρχει η πρωτοβάθμια φροντίδα που λέγαμε, αλλά πρέπει να μετακινηθούμε και ως προς την αντίληψη των πραγμάτων, να κατανοούμε περισσότερο και όχι οι ειδικοί του θέματος, ότι χρειάζεται πρόληψη και σε κάθε χωριό. Πρόγραμμα πρόληψης και σε κάθε χωριό. Και αν αυτό το αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μέσα από την επίδραση και στο Υπουργείο Παιδείας και τη συμμετοχή και του Υπουργείου Παιδείας και της εκπαίδευσης γενικότερα στο όλο ζήτημα. Η μετακίνηση της χρηματοδότησης που ελέγχθη και προφανώς συμφωνώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσει να γίνει περισσότερο αν απαιτείται αυτή η μετακίνηση και από την κοινωνία την ίδια. Και αυτό απαιτεί πολλών και διαφορετικών τύπων παρεμβάσεις. Για να μην μακρηγορώ, θέλω να επανέλθω στο ζήτημα της μεγάλης σημασίας των περιφερειακών δομών, να το εικονογραφήσω λίγο περισσότερο. Νομίζω πρέπει να εφαρμοστεί ένα σχέδιο συγκεκριμένο, όχι να το λέμε γενικά και αόριστα, ώστε μέσα σε ένα αχύχρονικό διάστημα που θα σχεδιαστεί, να έχουμε σε κάθε περιφέρεια μια ομάδα ανθρώπων καταρτισμένων, καλά εκπαιδευμένων, που κατανοούν τις έννοιες, μπορούν να εκτιμήσουν το επίπεδο και τις ανάγκες υγείας της περιοχής τους, της περιφέρειάς τους, να θέσουν στόχους μετρήσιμους, να έχουν τα εργαλεία να εκτιμούν πώς προχωρούν αυτοί οι στόχοι, να συνοδευτεί αυτό από επιχειρησιακό σχέδιο, εφαρμογή, αξιολόγηση. Αλλιώς θα μιλάμε και θα χαιρόμαστε στα συνέδρια και δεν θα έχει αυτό αντανάκλαση στη ζωή των ανθρώπων. Τα κλίδα, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, θεσμικά είναι τα κύρια προβλήματα δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ.